Ελλάς FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.ellasfm.us. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά δρόμενα» με την Ιρό Παπά, με αστεία κειμενάκια, ανέκδοτα, χιούμορ και πολύ πολύ γέλιο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το αγαπητό μας ακροατήριο. Χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, έχουμε τη τιμή εδώ να φιλοξενούμε τον Νικόλα Μασκαρά, έναν συνεργάτη. Μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Νικόλα μου. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, δεν ξέρω, σε ακούω, δεν σε ακούω. Αχα. Αυτό είναι. Έτσι. Αυτό ήταν. Να ξεκινήσουμε με αυτό, λοιπόν. Λοιπόν, Ιερό μου, χρόνια πολλά, καλή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Σε υπερευχαριστώ που με δέχτηκες στην εκπομπή σου. Εγώ σε ευχαριστώ, χαρά μου είναι πραγματικά. Έτσι, να σήμερα που είναι τέτοια μέρα να κάνουμε μαζί το πρόγραμμα, πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο ωραία. Φυσικά, φυσικά. Έτσι, και για τον κόσμο μας. Μην το συζητάς. Να καλησπερίσουμε όλο τον όμορφο κόσμο μας και να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και στην Αυστραλία μας, τα παιδιά μας που μας ακούνε. Στην Κύπρο μας, στην Ελλάδα μας. Όπου μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Έτσι, όπου μας ακούνε. Επίσης αφιερωμένο εκεί στο Γιουτσόρι, στην Κουλίτσα μας, στην Βιργινία, στην κυρία Ιφηγένεια, στο Γιάννη, το Κοκαλιά, στον Ερυθρόκλητο και όλους τους φίλους. Είναι πάρα πολλοί που πού να τους πούμε όλους. Ευχαριστούμε. Μια καλή χρονιά όλοι τους. Επίσης, κύριε Παντελή μας. Να είστε πάντα καλά, καλή χρονιά να έχετε. Και πάντα και πάλι σας ευχαριστώ εσάς και όλο το αγαπημένο ακροατήριο. Επίσης, τον Νίκο τον Καράτο Λεβέντη που τον ακούω με τα ωραία του τραγουδάκια πάντα. Να είναι πάντα καλά, να είναι πάντα καλά. Σας αγαπάμε, ρε Νικολάκη. Εμείς και εγώ, κύριε Παντελή μου, σας αγαπώ όλους. Να είστε καλά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Και του χρόνου. Θα τα πούμε του χρόνου, κύριε Παντελή μου, του χρόνου, τη Δευτέρα. Σήμερα του χρόνου. Του χρόνου, αν είμαστε γεροί, Βεβαίως, βεβαίως. Μια χαρά θα είμαστε. Αντίο, αντίο, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχετε. Λοιπόν. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Επιμένετε λίγο στις γραμμές, εμείς εδώ είμαστε. Να ξεκινήσουμε με τι να ξεκινήσουμε. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με νησιώτικα. Τι λες εσύ? Η Ρώμη είναι το πρόγραμμά σου, εσύ ο αρχηγός. Έτσι λοιπόν. Εγώ μαζί σου. Μαζί σου. Λοιπόν, να πάρουμε ωστόσο μια γραμμή. Να την πάρουμε. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Ρώ. Καλώς την κυρία Λουκία. Και καλησπέριζουμε και τον Νίκο και του ευχόμαστε και του Νίκου καλή χρονιά. Επίσης και καλησπέριζουμε και τον Δημήτρο Φιλιππίδη. Δημήτρη. Yes, να καλησπέρισουμε και τον Δημήτρη μας που είναι εδώ. Βοήθεια. Είμαστε στον αέρα τώρα. Στον αέρα δεν λέτε τίποτα. Εδώ πυροτεχνήματα ακούγονται. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Να πούμε φεύγουμε. Καλησπέρα στο Δημήτρη μας. Να πούμε καλησπέρα στο Δημήτρη, τον Φιλιππίδη, καλησπέρα. Εδώ το τρίο Μπελκάντο τώρα γίναμε, έτσι. Χρόνια πολλά και καλά και σε εσάς τους δύο και σε όλο το ακροατήριό μας βεβαίως. Και απόψε το βράδυ αναμένεται καυτό με Ελλάς FM. Έτσι, μπράβο. Μέχρι τις μία θα πάμε. Μέχρι τις μία θα πάμε. Θα το κάψουμε το πελεκούδι. Θα το κάψουμε, θα το κάψουμε κυριολεκτικά. Wow, wow. Μάλιστα, το ακούστε κυρίες και κύριοι. Δημήτρης Φιλιππίδης κοντά σας πέρα σε δύο ρίτσες. Με παρέα. Με παρέα. Οπωσδήποτε με παρέα. Θα είμαστε τρεις και εμείς αργότερα. Οπότε θα μπούμε πολύ δυναμικά. Να κρατήσουμε έτσι παρέα στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Νομίζω από ήδη από τώρα ο κόσμος ακούει Ελλάς FM ούτως ή άλλως. Θα είμαστε όλοι μαζί μια παρέτσα. Εκτάκτα, εκτάκτα. Καλή χρονιά λοιπόν. Εδώ θα αλλάξει το χρόνο. Εμείς θα τα πούμε του χρόνου, Δημήτρη μου. Ναι, Δημήτρη. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε έτσι με ωραία νησιώτικα τραγούδια. Φύγαμε. Φύγαμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μας ακούτε? Πάλι στα χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ευχόμαστε να έχετε μια καλή χρονιά. Εσείς και όλος ο ελληνισμός. Γεια σας. Επίσης και Μιχάλη, να είσαι καλά και του χρόνου. Κύριος Μιχάλης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή χρονιά να έχετε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Νικόλα, ορίστε. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει. Πετάνε λέει ψυγεία και έπιπλα από τα παράθυρα για το καλό του χρόνου. Το έχεις ακούσει? Μόνο ψυγεία και αυτά πετάνε και παπλώματα πετάνε. Λοιπόν, για να δούμε. Ό,τι του είναι άγνωστο, έτσι. Ακόμα και τη γυναίκα του πετάνε και τον άντρα του. Όχι, πάντα. Αχ.
Λοιπόν, άκουσε να δει. Ετοιμότητα τίθεται εκ νέου η αστυνομία τη συνοικία Hillbrow του Johannesburg εν ώψη τη παραμονή πρωτοχρονιά για μια επιχείρηση διάσωση των πολιτών από τα ατυχήματα που προκαλεί το έδημο τη ρήψη επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών από τα παράθυρα. Ελικόπτερα, σχήματα καταστολή και ειδικέ δυνάμει τη αστυνομία τη Νότια Αφρική θα αναπτυχθούν στι. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει ήδη από το Δεκέμβρη, έτσι, από τι 31 Δεκεμβρίου, από τη Βύση του Ηλίου στη συνοικία αυτή που είναι γνωστή επίση για τα επεισόδια βία. Τι λέτε. Λοιπόν, πετάνε τι παλιέ συσκευέ γιατί θέλουν, λέει, καινούργιε. Εκεί δεν έχει λιτότητα. Ευκαιρία είναι να τι αλλάξουν, εσύ. Τουλάχιστον έτσι εξηγεί ένα 24χρονο ο Ντίκεν Πάτουελ, επισκευαστή υπολογιστών που θυμάται ότι πέταξε ένα κρεβάτι από τον μπαλκόνι του πριν από μερικά χρόνια. Εύχομαι να μην περνούσε κανεί από κάτω. Λοιπόν, ο κόσμος ξεφορτώνεται πολλά πράγματα. Ηλεκτρικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, τηλεοράσεις. Λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι του είναι άχρηστο, έτσι. Άλλωστε, μπορώ να πω ότι το 2009. Νικόλα μου. 2009. Το 2009. Δύο χρόνια πριν. Ένα κοριτσάκι 11 μηνών είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από τούβλο. Μα πετάνε και τα τούβλα. Και συνολικά 9 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν. Πέρυσι, λοιπόν, οι ρήψεις αντικειμένων συνοδεύτηκαν από περιπολίες της αστυνομίας και ο απολογισμός 14 τραυματίες. Μόνο τραυματίες. Έτσι, έτσι. Πάλε καλά. Μόνο τραυματίες τώρα, τι θέλουμε. Wow. Στην υγειά σας. Άντε στην υγειά μας να πιούμε και μια σαμπάνια για μας, παιδιά, για το καλό του χρόνου. Την πήρουμε εκ των προτέρων. Στην υγειά σου, Δημήτρη. Να είσαι καλά, καλή χρονιά. Λοιπόν, άντε στην υγειά μας, σας προπάτω. Όχι πολύ πολύ για να ξέρουμε τι θα λέμε η Ρώμη. Πάρα πολύ ωραία. Πες μου πώς, πες μου πώς το πέρασμά σου γίνεται χαμός. Λοιπόν, ξέρεις γιατί τα πετάνε. Δηλαδή τα πετάνε, το ρισκάρουν να τα πετάνε τα πράγματα. Τα πετάνε γιατί, ξέρουν, για να μπει η χρονιά καλύτερα. Ξέρουν ότι κανείς δεν θα βγει έξω αυτή τη μέρα. Κατάλαβες. Ότι όλοι θα κάνουν μέσα στα σπίτια τους. Μπράβο. Κατάλαβες. Αυτό λένε τώρα εδώ. Γι' αυτό λέει έτσι, τουλάχιστον προσθέτει έτσι στους δεκάδες παλιατζίδες και συλλέκτες ανακυκλώσιμων προϊόντων που οργανώνουν τους δρόμους του Johannesburg όλες τις ημέρες του χρόνου. Λοιπόν, ξέρουμε, λέει, ότι κανείς δεν θα βγει έξω και δεν θα τραυματιστεί. Ο στόχος δεν είναι να τραυματιστεί κανένας. Λοιπόν, πετάνε ό,τι δεν τους αρέσει. Ευκαιρία, λοιπόν, αν ο άντρας του αρέσει κάτι, ξέρεις, και του είναι πολλοί άνθρωποι που τους αρέσει η ρουτίνα. Λοιπόν, και η γυναίκα να νευριάζει και να λέει, ξέρω εγώ, μα αυτό, άντρα μου, είναι τόσα χρόνια το έχουμε. Πρέπει να τα αλλάξουμε. Να αλλάξουμε το κομμωδίνο. Να αλλάξουμε το κρεβάτι, την κρεβατοκάμαρα μας, τέλος πάντων. Μπράβο, και να μπράβο. Λέει, καλή, ναι. Και να και λίγο τσιγκούνης, λοιπόν. Την πιάνει την πρωτοχρονιά η γυναίκα και την πετάει έξω και σου λέει τώρα, εσύ θα μου πάρεις. Θα μου πάρεις ή θα σε πετάξω έξω. Αυτό είναι, αυτό είναι. I know, για να πάρουμε μια γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Happy New Year. Ευχαριστούμε, Νούλα, ευχαριστούμε, καλή μου. Χρόνια πολλά σε σένα, στον Νίκο, καλός σας χρόνος. Επίσης. Στον κύριο Φίλα, στην κυρία Λιβάνη και γενικά σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο, στο σταθμό μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Νούλα μου, γλυκιά. Ευχαριστούμε, υγεία, να κάνετε το ίδιο ωραίο πρόγραμμα όπως και το πρωί. Και τα συγχαρητήριά μου. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, καλή χρονιά. Του χρόνου, την επόμενη εβδομάδα πάλι. Βέβαια, μα του χρόνου. Α, του χρόνου είναι η επόμενη εβδομάδα όμως. Ακριβώς. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Μάλιστα. Έγινε, Νούλα μου, γλυκιά. Καλή χρονιά, ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να είστε καλά. Να είστε καλά. Όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε, καλή μου, ευχαριστούμε. Αντίο. Γεια σας, πολλά φιλιά, γεια σας. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, κυρία Εύα. Καλησπέρα και στον κύριο Καρά. Κύριε Γιώργο. Καλώς τον κύριο Γιώργο μας. Πώς είστε. Ο καινούργιος χρόνος να φέρει, να σας πω ότι επιθυμείτε σε εσάς το ραδιοφωνικό σταθμό και εύχομαι σε όλους τους Ελλήνες καλό ξημέρωμα. Γιατί πριν πολλά χρόνια οι Έλληνες δεν λέγανε καληνύχτα, τον κόσμο το βράδυ έλεγε καλό ξημέρωμα. Μάλιστα. Ήθελα να σας πω, αν μπορείτε να βάλετε ένα τραγούδι, προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου, είναι με το παράλαβο Γαργανουράκι. Προσκυνώ τη χάρη σου. Χαράλαμπος Γαργανουράκης, μπορεί να το έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να το βρούμε, βέβαια, γιατί δεν το έχω υπόψη μου. Μάλιστα. Γαργανουράκης, έτσι. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο. Είμαι του Μαρκόπουλου.
Μπράβο, γεια σας. Εκεί ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, καλή χρονιά να έχετε. Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Πολύ καλά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχηθώ στον κύριο Νίκο και στο show του όλη σας χρόνια σας πολλά και καλή χρονιά και αν μπορείτε να βάλετε το Γεια σου βρε Ελλάδα. Ξέρετε ποιος το λέει? Μήπως δεν είναι αυτός ο τίτλος? Μήπως είναι Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ? Ο Νίκος το ξέρει. Ο φίλος του Νίκου είμαι, λέγομαι Πιτ Φαγανίκας. Πιτ, τι κάνεις μεν? Γεια σου Πίτερ. That's right, θα το βρούμε Πιτ, θα το βρούμε, λοιπόν, θα το ακούσουμε. Θα το βρούμε. Χρόνια πολλά, καλή πρωτοχρονιά Πιτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε χαίρεσε, καλά, ευχαριστούμε. Να χαίρεσε την οικογένεια, what a surprise. Γεια σας, να είστε καλά. Χαιρετούμε, ευχαριστούμε, χαιρετούμε. Ευχαριστούμε, καλή χρονιά, καλή χρονιά. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Αχα. Αχα. Αυτό ήτανε. Μα εγώ το κατάλαβα ότι πήρε φόρα για να το πει, κατάλαβες. Γεια σας κύριε Κυριακούλα. Είδε κρασί στην υγειά σου εδώ. Στην υγειά σας, στην υγειά σας. Τι κάνεις κύριε Κυριακή μου, long time no speak, ναι. Δεν έχω μπύρα, αλλά πήγε κρασί, έχεις κόκκινο και τώρα άσπρο. Λοιπόν, σας εύχομαι όλους καλή χρονιά με υγεία. Επίσης. Σε τέσσερις ώρες δεχόμαστε νέο χρόνο. Λοιπόν, Ιρώ, ευχαριστούμε τα κρότα που μας είπες το πρωί. Και τώρα με τον Νίκο Καρά, οι φωνές σας άλλονται πολύ καθαρά, πολύ ωραίες. Και πάντα να έχετε το μήλο στην καρδιά και να είσαστε παιδιά. Πάντα παιδιά, πάντα παιδιά θα μένουμε. Τελείωσε. Εμείς δεν μεγαλώνουμε ποτέ, κυρία Κούλα μου. Βάλτε ό,τι τραγούδι για όλο τον κόσμο με υγεία. Ευχαριστούμε, κυρία Κούλα μου γλυκιά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάρουμε μια γραμμή. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα στην Ιρώ μου. Καλώς την Ανούλα. Καλώς την Νικολάκη. Καλώς την κυρία Ιωάννα. Την κυρία Ιωάννα μας από το Brooklyn. Καλώς την. Χρόνια σας πολλά. Επίσης, επίσης. Καλούμε υγεία, χαρά και ευτυχία να μας έρθει ο καινούριος χρόνος. Βέβαια, εμείς τον είδαμε στην Ελλάδα. Αχα, βέβαια. Τον καινούριο χρόνο. Πολύ ωραία. Τις 5 η ώρα, τώρα θα τον δούμε και εδώ. Φυσικά. Τι κάνουμε? Θέλει, δεν θέλει, δεν μας ξεφεύγει με τίποτα. Και σε 3 ώρες θα τον δούμε και στην Καλιφόρνια. Ακριβώς. Λοιπόν. Μάλιστα. Στην Ελλάδα μας είπαμε την καλή χρονιά. Αχα. Μόνο να περάσει το κακό που έχει γίνει εκεί πέρα. Με το καλό σιγά σιγά όλα θα γίνουν, θα διορθωθούν πιστεύω. Να είμαστε αισιόδοξοι. Υπομονή και ελπίδα και όταν υπάρχει υγεία όλα διορθώνονται. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Λοιπόν, και του χρόνου. Να πούμε καλή χρονιά να μας έρθει και εμάς με υγεία και χαρά σε όλο το ακροατήριό μας, σε όλο τον κόσμο, στα παιδιά που είναι εκεί πέρα. Μάλιστα. Στην κυρία Λιβάνη, στον κύριο Κουρουπάκη, στον κύριο Φίλα, τον πατριώτη μου οικογενειακός. Και σε όλο τον κόσμο, στην Αυστραλία, στο Λονδίνο, παντού. Και τα παιδάκια ξέρουνε, θα διαλέξουν ένα ωραίο τραγουδάκι για το καλή χρονιά. Πολύ όμορφα. Θα ακούσουμε, θα ακούσουμε χορέψετε, γιατί σήμερα πρέπει να χορεύουμε. Α, πρέπει να χορεύουμε. Βέβαια, ένας λόγος παραπάνω. Φυσικά. Πώς θα γίνει η αλλαγή του καινούργιου χρόνου? Χορεύαμε μέχρι τώρα, παίζανε κάτω και χορεύανε. Λοιπόν, συνεχίστε να χορεύετε, θα χάσουμε και κανένα κιλό, όχι τίποτα άλλο. Ναι. Να είστε καλά. Ποδαράκια βρέσει η Ρώμα, πού θα τα βρούμε? Θα λέμε τρεχάτε ποδαράκια μου. Βέβαια. Να είστε καλά. Είχα ένα στην Ελλάδα στοιχείο και με πείραζε και μου έλεγε να πας στα ταμπάκικα. Ξέρεις τι είναι, στα ταμπάκικα εσφάζανε, με συγχωρείς, τα βόδια. Είναι σαν το τραγούδι που λες, τα σάλωνα σφάζουν αρνιά. Να σου βάλουνε βορεινά να μην πονάς.
Κατάλαβες. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Σου εύχομαι καλό υπόλοιπο, κόρη μου. Ευχαριστούμε. Με το καλό να δεις και την οικογένεια του Γιαννακιού ξανά. Ευχαριστούμε, καλή μου. Ευχαριστούμε πολύ. Του πολλά φιλά. Καλή ακρόαση. Σε όλου σου την οικογένεια και του Νικολακιού. Ευχαριστούμε, καλή μου. Σε υπέρ, ευχαριστώ, κύριε Ιωάννη. Όλοι να είναι καλά. Το γελαστό μας παιδί. Επίσης, επίσης. Απίθανη η κυρία Ιωάννα, μας ευχαριστούμε. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια, ευχαριστούμε. Γεια σας, αντίο, αντίο. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας, καλή ακρόαση. Γεια σας, ευχαριστούμε. Για να πούμε και μερικά παράξενα, Νικόλα μου, τι έχεις βρει εδώ. Που μη συζητάς, ένας Ιταλός λέει 99 ετών. Υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από την 96χρονη σύζυγό του, επειδή ανακάλυψε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα πως εκείνη τον είχε απατήσει τη δεκαετία του 1940. Αιδέ! Λοιπόν, τα στοιχεία του ζευγαριού δεν έγιναν γνωστά και παραμένουν ως ο Αντώνιο και η κυρία Ρόζα, που προδόθηκε από κάποια γράμματα που ανακάλυψε ο 96χρονος Αντώνιο σε ένα παλιό σιρτάρι που παρά τα 77 χρόνια, παρακαλώ, 77 χρόνια έγκα μου βίου, τα 5 παιδιά, τα 12 εγγόνια και το ένα δισέγγωνο, η παλιά παράνομη σχέση απεδείχθη δυνατότερη. Όχι, τα πάθαμε. Πόχο, τι πράγμα ήταν αυτό. Άιντε, πω, στα 99, unbelievable. Αυτά συμβαίνουν, αγαπητοί μου, στον κόσμο μας. Λοιπόν, με λίγα λόγια, η Ρώμα έγινε και αυτός στατιστική. Βεβαίως. Στατιστική. Στατιστική. Έτσι. Θα κάνουμε ένα γκάλωπ από 99 και πάνω, τι λες. Καλό είναι έτσι να λέμε και μερικά quiz. Λοιπόν, γράφω ό,τι γράφω, Νικόλα. Με βλέπω νοητά να γράφω ό,τι γράφω. Εμείς... Και επίσης μπορώ να με δω που με βλέπω ό,τι γράφω. Και εμείς λέμε ό,τι λέμε. Λοιπόν, με θυμάμαι ήδη να γράφω και επίσης με βλέπω που έγραφα. Και με βλέπω να θυμάμαι ότι με βλέπω να γράφω. Και να θυμάμαι και με θυμάμαι βλέποντάς με να θυμάμαι ότι έγραφα και γράφω. Βλέποντάς με να γράφω ότι θυμάμαι να με έχω δει να γράφω. Ότι με βλέπα να γράφω. Ότι θυμόμουν ότι με είχα δει να γράφω. Ότι έγραφα και ό,τι έγραφα, το ότι γράφω, ό,τι έγραφα. Επίσης μπορώ να με φανταστώ, Νικόλα μου, να γράφω ότι ήδη είχα γράψει. Ότι θα φανταζόμουν να γράφω ό,τι είχα γράψει. Ότι με φανταζόμουν να γράφω. Ότι με βλέπω να γράφω ό,τι γράφω. Κατάλαβες. Τι είναι. Πώς, κατάλαβες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτές οι αεροσυνοδές. Το τι βλέπουν οι αεροσυνοδοί, λοιπόν, το τι βλέπουν τα μάτια τους, έτσι, ναι. Και τι ακούνε. Τι ακούνε, μπράβο, και τι βλέπουν. Εγώ αυτό πιστεύω. Τις πιο απίθανες ερωτήσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια πτήσεων προς τις αεροσυνοδούς κατέγραψε έρευνα της μεγάλης αεροπορικής εταιρείας Virgin Atlantic, η οποία ζήτησε από 3.000 αεροσυνοδούς και φροντιστές να καταγράψουν τι ευτράπελο έχουν ακούσει στον αέρα. Και συνήθως συμβαίνουν πολλά ευτράπελα στον αέρα. Όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο, η πιο συνηθισμένη ερώτηση που αφήνει σύξυλες στις αεροσυνοδούς είναι: μήπως μπορείτε να ανοίξετε ένα παράθυρο. Αϊντε! Η λίστα με τις πιο κουφές ερωτήσεις. Ξέρεις, αυτό το έκανε η Άντζελα Δημητρίου. Το έκανε. Ναι, βέβαια. Κάπνιζε κάποιος και του λέει: μα δεν ανοίξει και έκανα παράθυρο, αδερφέ μου. Αληθεύει. Τότε που καπνίζανε, ναι, με το σμόκινερ αυτό ήταν. Η λίστα λοιπόν με τις πιο κουφές ερωτήσεις προς τα πληρώματα της Virgin Atlantic έχουν ως εξής. Μπορείτε μήπως να ανοίξετε το παράθυρο, αυτό το είπαμε. Α, μπορείτε να μου πείτε πού είναι οι ντουζιέρες. Βασικά στο καινούριο Airbus το 3380 νομίζω έχουν και ντουζιέρες μέσα. Λοιπόν, άντε. Έχουν showers, ναι. Όσοι δεν προλάβετε να κάνετε μπάνιο, να το κάνετε την ώρα εμπτήσει. Μπορείτε να κλείσετε τη μηχανή γιατί κάνει πολύ θόρυβο. Αυτό δεν γίνεται και θα πάμε όλοι. Θα πάμε όλοι για φούντο. Για φούντο. Υπάρχουν McDonald's στο αεροπλάνο. Πρέπει να βάζουν και McDonald's. Εμένα μου αρέσει Burger King. Μπορείτε να πείτε στον πιλότο να σταματήσει τις αναταράξεις. Μπορείτε να συνοδέψετε τα παιδιά μου στον πεδότοπο του αεροπλάνου. Άιντε. Κάποια αεροσυνοδός δήλωσε ότι τη ζητήθηκε να κλείσει ραντεβού για μασάζ στην κούκλα Barbie μιας νεαρής επιβάτητας. Ενώ κάποια άλλη ανέφερε ότι κάποια στιγμή χρειάστηκε να βοηθήσει κάποιον επιβάτη να βρει το γυάλινο μάτι του. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρεις τι μου θύμισες τώρα. Βέβαια, ένα επεισόδιο που συνέβη. Αυτό βέβαια είναι ανέκδοτο, αλλά όλα τα ανέκδοτα βγαίνουν από οπωσδήποτε μέσα τη ζωή. Πολυθυνά γεγονότα. Λοιπόν, ένα παιδάκι. Να πάρουμε ωστόσο τη γραμμή και να πούμε και το ανέκδοτο μας. Βεβαίως.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλώς τα κυρία Ιφηγένεια, χρόνια πολλά. Το δίδυμο, ευχάριστο. Κυρία Ιφηγένεια μου. Νικόλα μου. Αχα. Καλή χρονιά, καλό να έρθει ο καινούριος χρόνος. Επίσης, επίσης. Κυρία ευχάριστη χαρακτήρες. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε. Καλησπέριζω όλες τις φωνούλες που ακούσαμε. Να είναι όλοι καλά, να έχουν καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας ξεχωριστά. Επίσης και στο καλύτερο. Επίσης, απόψε να ευχηθώ χρόνια πολλά στον εγγονά μου, τον Μιχάλη, του Γιάννη, το γιο που έγινε 19 χρονών προ 2 ώρες. Τι λέτε, να τον χαίρεστε τον Μιχάλη, τον εγγονό σας. 31 χρονών. Μπράβο. Άμε, 31 Δεκεμβρίου, συγγνώμη. Ορίστε. 19 χρόνια. Ναι, 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 ήθελα να πω 31 Δεκεμβρίου. Μην με μπερδεύεις τώρα. Ναι, ναι, την τελευταία μέρα του χρόνου. 19 με 31 έχει πολύ έτσι απόσταση. Πολλά μίλια. Επιλέξτε ένα ωραίο για μια τέτοια τραγουδάκι να του βάλουμε. Βεβαίως, θα το ακούσουμε ένα ωραίο. Ο μπαμπάς, οι γιαγιάδες και όλοι οι συγγενείς, τα ξαδέρφια, θείες, θείοι. Και εγώ η γιαγιά εδώ. Να τον χαίρεστε και να τον καμαρώσετε και γαμπρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να επίσης να ευχηθώ στον κύριο Κατέχη το Βασίλη χρόνια πολλά που είναι η γιορτή του αύριο. Θα ουσιάζω. Πολύ ωραία. Χρόνια του πολλά βεβαίως. Το Βασίλη το γαμπρό μου. Να τους χαίρεστε. Το Βασίλη με το Μεντιτεράνια και όλους τους Βασίλιδες και Βασιλείες. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να τους χαίρεστε. Να μας βρει ο καινούριος χρόνος. Και ένα ευχάριστο τραγούδι, κριτικό, οτιδήποτε. Ένα κριτικό θα ακούσουμε. Τον κύριο Σιφάκη. Αυτό είναι. Ένα ωραίο. Να είστε καλά, κύριε Ευγενία μου. Να είστε καλά, κύριε Ευγενία. Ευχαριστούμε πολύ. Νίκο μου, τι ήταν αυτό το ανέκδοτο που θέλανε διαζύγιο. Μία! Από το 1940. Δηλαδή έχει περιθώριο κάθε σύζυγο να βρει το παρελθόν. Να βρει το τέρι του, ναι. Οπωσδήποτε, γι' αυτό θα γίνει ένα γκάλωπ. Είπαμε από 99 και απάνω θα τους κάνουμε ένα ωραίο γκάλωπ. Να δούμε τι συμβαίνει σε αυτήν την ηλικία. Τι παθαίνει ο άνθρωπος με αυτά 99. Γιατί εγώ είχα ακούσει μια φορά ότι οι γυναίκες λέει βγάζουν και γένια άμα πάνε 99. Γίνεται και πατάρε. Έτσι βέβαια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Πολλά δουλειά. Καλή ακρόαση, κύριε Ευγενία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Νικόλα μου, την αγάπη μου στην οικογένειά σου όλου. Επίσης, επίσης. Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, φιλιά πολλά, να είστε καλά. Η Ρώμη και τον Παναγιώτη. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Την Εγκονούλα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευγένεια. Ευχαριστούμε, καλή χρονιά. Έχουμε καμιά άλλη γραμμή. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη γραμμή και να τελειώσουμε το θέμα. Οπότε, οι υπεύθυνοι της Virgin Atlantic για τις σχέσεις με τους πελάτες δήλωσαν ότι τα πληρώματα της εταιρείας θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να προσφέρουν στους επιβάτες τις καλύτερες υπηρεσίες. Πλην όμως υπάρχουν και κάποια αιτήματα ικανοποίησης των οποίων αποτελούν τουλάχιστον άθλο. Μα είναι άθλος. Μα είναι άθλος. Άιντε. Να σου πω κάτι, Νικόλα. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που λέει Άννα, δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα. Πιστεύω όμως ότι έρωσαν, ότι θα πηγαίνουν στη μητέρα τους και θα λένε Μάνα, με αυτά που γίνεται. Δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα, ρε παιδί μου.